ακόμα πιο πολύ, αν σταμάτα για να παριστάνει πολιτικό. Αλλά εδώ το συνεχίζει. Λοιπόν, ο πανικός είναι τέτοιος, όπου πια βρίζει τους δικούς τους ανθρώπους. Υποψιάζεται τους πάντες. Και ήρθα εδώ στην εκπομπή να σου πω το πιο τελευταίο περιστατικό, έτσι. Όπου τα έβαλε με τον ξάδερφό της, τον Γιώργο τον Γιάννη, τον οποίο τον κατηγόρησε. Τον εξάδερφό της. Τον ξάδερφό της, τον άνθρωπο που τη στήριξε, τον άνθρωπο που την ανέβασε και που είναι, τον άνθρωπο που τη βοήθησε πολιτικά. Γιατί αν είχε ακούσει συμβουλές του Γιώργου του Γιάννη. Που της έγραφε κείμενα. Ναι, αν είχε ακούσει συμβουλές του, θα είχε καταντήσει εδώ κάτι της. Αλλά δεν άκουγε τον Γιάννη, άκουγε την Κανέλη. Άλλη ιστορία. Με τον άνθρωπο αυτόν τα έβαλε μέσα στην Αττική, το τελευταίο επεισόδιο. Και του είπε: εσύ δίνεις πληροφορίες από έξω. Φύγε από εδώ. Με προδίνεις. Κατηγόρησε τον Γιώργο τον Γιάννη. Γιώργο τον Γιάννη. Αυτό που αποκαλύπτεις αυτή τη στιγμή είναι εκπληκτικό. Και θα σου πω για τις λεπτομέρειες. Ο οποίος άνθρωπος είπε: Δήμητρα, δεν είσαι καλά. Πρέπει να ηρεμήσεις. Να δούμε την κατάσταση με ηρεμία. Και θα σου πω άλλη μια αποκάλυψη. Πότε έγινε αυτό το επεισόδιο? Αυτό έγινε προχτές. Θα σου πω άλλη μια αποκάλυψη. Έγινε με αφορμή το ότι η Δήμητρα. Προχτές ή αντιπροχτές μπορεί να με γελάει ο υπολογισμός των καταναλωτών. Δηλαδή, ο Γιάννης ο Γιώργος της είπε να είναι ψύχρεμη και εκεί ξέσπασε. Και θα σου εξηγήσω. Έγινε μετά την αποκάλυψη του Βήματος που έβγαλε την ιατρική έκθεση. Έτσι, έβγαλε την ιατρική έκθεση του Αντρέα, όπου υπάρχουν συγκλονιστικά στοιχεία, στα οποία δεν έχει προχωρήσει κοινή γνώμη. Πώς μπορεί να φτάνει ένας πρωθυπουργός με αθρεψία, με ανεμία? Εγώ σου λέω ότι υπήρχαν 1000. Θα το δούμε αυτό. Έτσι. Αυτά είναι φοβερά πράγματα. Είναι φοβερά πράγματα. Τι πάει να πει νευρική ανορεξία? Πότε συνέβησαν όλα αυτά? Γιατί δεν μιλάει κανείς για αυτά? Γιατί εκείνη, και κανείς δεν μίλαγε. Εκείνη η ουσία του πράγματος. Και γιατί κανείς δεν μίλαγε? Πώς φτάνει με καρδιακή ανεπάρκεια να μας λέγανε ότι είναι καλά? Πώς φτάνει με αναφρική ανεπάρκεια να μας λέγανε ότι είναι καλά? Βγαίνει το ανακοινωθέν. Η Δήμητρα είναι πανικόβλητη. Θέλει να βγάλει ανακοίνωση που να καταγγέλει τους γιατρούς. Και να ζητάει την παρέτηση. Για τη διαρροή στο Δήμα. Ναι, και Κυριακή απόγευμα θέλει να βγάλει ανακοίνωση που να ζητάει την παρέτηση του Ιατρικού Συμβουλίου. Ότι δεν την χάνει την εμπιστοσύνη της, γιατί έγινε διαρροή, γιατί το ντοκουμέντο είναι αυθεντικό. Και κανείς το αρνήθηκε. Και της λέει ο ξαδερφός της: αν κάνεις αυτό το πράγμα, θα σε κρεμάσουν όλοι. Δεν είσαι στα καλά σου, έχεις χάσει τον έλεγχο. Και εκεί γίνεται το τσακωμό. Σωστά τη συμβουλεύει ο Γιώργος ο Γιάννης. Πάντα τη συμβουλεύει σωστά. Εγώ με τον Γιάννη καμία σχέση δεν έχω και κακές σχέσεις. Με κατηγορία, ας πούμε, ότι του γράψα ότι βοήθησε να προωθεί τη Δήμητρα. Αλλά δεν έχει σημασία, την αλήθεια πρέπει να τη λέμε. Τη βοήθησε να τη βοηθήσει. Ότι προωθούσε τη Δήμητρα στην πορεία της προς την εξουσία. Λοιπόν. Γίνεται το επεισόδιο. Φεύγει ο Γιάννης σε τραγική κατάσταση. Δεν μπορεί να πιστέψει αυτά που γίνονται. Πάει σπίτι του και αρχίζει να τον παίρνει στα τηλέφωνα και να κλαίει και με συγχωρείς. Και ο οποίος Γιάννης, πρέπει να το πούμε, έχει αποστασιοποιηθεί από την ιστορία. Τον είδες να κάνει την παραμικρή πολιτική δήλωση? Τίποτα. Έχει κάτι Βενιζέλους, ας πούμε, να κάνουν αυτές τις δουλειές. Και τον κατηγορεί τώρα. Τον κατηγόρησε. Η Δήμητρα. Και τον πήρε κλαίγοντας και τον του λέει συγγνώμη. Κατηγορεί ότι αυτός διαρρέει πληροφορίες. Κατηγορεί ότι διαρρέει πληροφορίες, διότι πρέπει να πούμε αυτή είναι μια τραγική αλήθεια και η μοίρα ενός ανθρώπου της Δήμητρας, ο οποίος επέλεξε να παίξει τον πολιτικό παράγοντα ενώ δεν είναι και στηρίχτηκε στους χειρότερους πλην Γιάννη, δημοσιογράφους που υπήρχαν. Στους χειρότερους, στους πιο τυχάρπαστους τυχοδιώκτες συμβούλους. Γιατί για να λέμε την αλήθεια, ο Γιώργος ο Λιάννης, ως δημοσιογράφος, ήταν μεγάλος δημοσιογράφος. Σε μάγους. Μεγάλος γραφιάς. Σε καθαρίστριες. Σε μοδίστρες. Σε πλήστρες και σε άτομα υπόπτου με ποινικό ας πούμε παρελθόν. Έτσι. Λοιπόν, η Δήμητρα, όλος αυτός ο περίγυρος. Ο εξάδελφος την κοντράριζε καθόλου στο σχηματισμό του περιβάλλοντος. Τρεις μήνες δεν έχουν να κάνει τίποτα. Μα τι λες τώρα, τρεις μήνες έχουν να μιλήσουν. Το ξέρεις αυτό. Ότι με τον ξάδελφός της έχει να μιλήσει όπως μίλαγε παλιά, τρεις μήνες. Γιατί όταν αυτό που αποκαλέσαμε στον Ήτρο, η Δήμητρα, μόλις έμαθε ότι ο Αντρέας αργοπεθαίνει τον Ιούνιο και ξεκίνησε με την Κανέλη και κάτι άλλο την πορεία προς το λαό. Γιατί το λόγο, όπως ξέρεις, για την Πάτμο που γέλαγε όλος ο κόσμος, που λέγε το ρήμα του βήματος και πώς τα λέγε, ήταν της Κανέλη έργο. Με το που ξεκίνησε αυτή την πορεία λοιπόν προς το λαό, η Γιάννης δεν υπάρχει πια. Από Φλόρνα και μετά έχει εξαφανιστεί όλοι. Γιατί εξαφανίστηκε? Δεν το άντεχε αυτό το πράγμα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήξερε ότι ο Αντρέας. Δεν το άντεχε ο ίδιος ο Γιώργος ο Γιάννης ή όχι, όχι, το περιβάλλον τον έκανε στην πάντα? Προσωπικά ο ίδιος δεν το άντεχε, γιατί έχει και ένα σεβασμό και προς την πολιτική, εγώ θα έλεγα. Και σου λέω ότι είμαστε πλαγωμένοι. Και έχει πληρώσει διάφορες αμαρτίες της. Και διάφορες αμαρτίες. Ο Γιάννης δεν πλήρωσε, ας πούμε, την ιστορία με το Λονδίνο. Ποιος την πλήρωσε? Ο Γιάννης δεν πλήρωσε την ιστορία με τον Κοσκοτά. Δεν την πλήρωσε η Μιμή. Έχω πληροφορίες ότι παρότι είναι τραγικό, μέσα στην εντατική ο πιο συχνός επισκέπτης στο δωμάτιο που είναι η Δήμητρα δεν είναι κανένας γιατρός. Θέλω να σου πω ποιος είναι. Η κομμότρια. Η κυρία Χαρά. Η κομμότρια είναι. Γιατί την απασχολεί. Από την Λιούπολη που πηγαίνει. Λοιπόν, ναι, για να φτιάχνει το μαλλί. Λοιπόν, η κομμότρια είναι πιο τακτικός επισκέπτης. Έχει κάνει επεισόδια που τώρα βγαίνουν. Καπνίζει συνέχεια στο δωμάτιο δίπλα στην εντατική.
Έχει δαρθεί με γιατρούς. Έχουν εκδιωχθεί γιατροί από το νοσοκομείο γιατί έκαναν παρατήρηση να μην καπνίζει. Η γυναίκα έχει χάσει από, είπαμε, ανθρώπινα, αλήθεια τη συμπονάμε. Αυτή είναι το δράμα ενός εγκληματία. Έτσι την αποκαλείς. Ναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή το δράμα ενός εγκληματία. Έτσι τη χαρακτηρίζεις. Ναι, και είπα αυτό που είπα χτες. Έχουμε δηλαδή το δράμα Παπανδρέου και δίπλα το δράμα ενός εγκληματία. Ναι, και σου λέω ότι υπάρχουν δύο πτώματα. Γιατί η Δήμητρα είναι ηθικά νεκρή. Η Δήμητρα αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόσωπο να βγει στο Είναι πρόσωπο. Τελειωμένη όπως γράφουν όλες οι εφημερίδες σήμερα εδώ. Την εκτελούν λέει στο Παζό. Σε πλήρη απομόνωση. Δεν απασχολεί σαν άτομο. Δηλαδή, εγώ σαν άτομο, σαν Δήμητρα να πάει να μείνει με την κατεσχήνη. Με την τροπή. Γι' αυτό που έκανε σε αυτόν τον άνθρωπο. Χωρίς να το καταλαβαίνει καλά καλά και ίδια. Πολιτικά όμως, και εδώ έχει σημασία, έχει παραφρονήσει με το γεγονός ότι ο Πασόκ πήρε την κατάσταση στα χέρια του. Μόλις υπήρξε η χθεσινή δήλωση του Κακλαμάνη, η Δήμητρα τα έσπαγε με στην εντατική. Μετά από τη δήλωση Καναλίδη. Ναι, η Δήμητρα τα έσπαγε με στην εντατική. Ξέρεις ότι οι κολλητοί της. Γιατί δεν πηγαίνουν κάθε μέρα οι κολλητοί ως κολλητοί. Ξέσπασε. Τι όταν έκλαιγε, φώναζε. Ότι με προδίδουν, με σκοτώνουν. Θα με κρεμάσουν. Και οι δύο κολλητοί της. Ποιοι ήταν, ποιο ήταν ο περίγυρος. Όχι. Ποιοι ήταν οι υπουργοί, είδε κανένα από του γνωστού υπουργού να κυκλοφορούν κάθε μέρα πια στην εντατική. Από αυτού που ήταν γύρω από την Εγάλη. Ο Κοσόνας, ο Σιφουνάκης. Όχι, αυτοί έστω πρέπει να κλείσουν τι δουλειέ του ΕΟΤ. Πρέπει να κλείσουν τι δουλειέ του ΕΟΤ. Ναι. Γράφονται πολλά γύρω από του μάγου. Και φαίνονται απίστευτα. Δηλαδή από εδώ γιατροί, διακεκριμένοι γιατροί, λευκέ μπλούζε. Τα λε και τρελαίναμε. Όχι, μην μου τα λες απίστευτα. Ξέραμε το Θωμαδάκι. Όλοι οι υπόλοιποι που αναφέρονται και αναγράφονται στις εφημερίδες. Μπελετσέγκο, η κυρία Τάδε. Γιώργο, μην πας μακριά. Εδώ έχουμε να κάνουμε από την Νίκαια. Ένα έργο που πρέπει να το πάρει και να το γράψει ο Ιονέσκο. Είναι η αποθέωση του παραλόγου. Είχαμε δηλαδή τους γιατρούς μέσα στην εντατική όταν πήγαιναν να του κάνουν την τραχιοστομία να κόβουν με το ψαλιδάκι τα κομποσχίνια. Με το ψαλιδάκι τα κομποσχίνια και η Δήμητρα να ρωτάει πώς πρέπει να το βγάλουμε πρώτα. Και ο άνθρωπος να κινδυνεύει από χίλιες μολύνσεις και αυτή έφερε ένα λάδι, λέει, που της το έφερε ο Πάπα Ηλιάκης, πώς το λένε αυτόν, που του το έφερε. Τι ρόλο παίζει αυτό, θα σου πω, που το έφερε ο Μητροπολίτης Σύρου. Δηλαδή, πράγματα τρελά. Έτσι. Αλλά εδώ ήταν η κατάληξη μιας ιστορίας. Γνωρίζεις ότι δύο μήνες πριν ο Αντρέας μεταφερθεί στην εντατική, όπου έχανε βάρος συνέχεια, τις τελευταίες 20 μέρες του έδινε κάθε μέρα ένα ομό αυγό με το ζόρι, γιατί έτσι τις είπαν οι μάγοι, για να λυθούν τα μάγια. Αυτό είναι εκπληκτικό, δηλαδή. Αυτό. Ομολογώ ότι μένω άφωνος. Με το κουταλάκι. Φάει το αυγό για να λυθούν τα μάγια. Δηλαδή, μιλάμε για μια γυναίκα. Καταρχήν, η Δήμητρα είναι χαμηλού πνευματικού επίπεδου. Είναι ένας άνθρωπος χαμηλού πνευματικού επίπεδου, η οποία βρέθηκε εκεί πάνω. Και εκεί τρελάθηκε. Είναι επικίνδυνη. Πρέπει για τη δική της ψυχική ισορροπία, γιατί έχω εγώ φτάσει στο σημείο πέρα που φοβάμαι για σένα, για μένα, για όσους μιλάνε, για τους λίγους που ακόμη μιλάνε, γιατί δεν ξέρω γιατί άλλοι σιωπούν. Εγώ φοβάμαι και για την ίδια. Αυτή θα παραφρονεί στο τέλος. Υπάρχουν και άλλα επεισόδια. Υπάρχουν πολλά επεισόδια. Είπε ο Αντρέας μια φορά σε έναν φίλο του που του έκανε τις δουλειές διάφορες προσωπικές. Σε παρακαλώ, μου φέρνεις κεριά. Του πήγε αυτό κεριά. Δεν ήταν ούτε Χριστούγεννα, τίποτα. Μια άλλη φορά του λέει: εσύ φέρε μου μερικά κεριά ακόμα. Του πάει ο άλλος και άλλα κεριά. Πολλά κεριά. Ναι, του λέει: πρόεδρε, τι τα θες τα κεριά. Δεν ξέρω εγώ τι τα κάνουν, λέει, δεν μπορώ να φανταστώ τι τα κάνουν. Κάθονται, λέει, εκεί μέσα στο σαλόνι, λέει, βάζουν τα κεριά, έχουν και κάτι πέτρες που τις έχουν στη μέση και κάθονται και λένε διάφορα μεταξύ τους. Ήταν συνεχής. Τι θες να μας πεις, δηλαδή, ότι γινόταν σατανιστικές τελετές μέσα εκεί. Όχι σατανιστικές, όχι, δεν λέω ότι είναι, το για το όνομα του, μην το τρελάνουμε. Αλλά η ιστορία με τη μαγεία υπάρχει όντως στη Δήμητρα. Η Δήμητρα, δηλαδή, επειδή είναι, ας πούμε, όπως είπαμε. Και πώς κολλάει με την Εκκλησία. Πώς κολλάει με τον πατέρα Ηλιάκη, πώς τον λένε αυτόν. Ναι. Πώς κολλάει με όλους αυτούς. Τους αρχιμανδρίτες, με όλες αυτές τις περιοδίες της Εκκλησίας. Καλά, μπορεί να έγιναν για να φτιάξει ένα προφίλ. Αλλά βλέπουμε ότι μπαινοβγαίνουν και παπάδες μέσα στην Εγάλη. Γύρω από τη Δήμητρα έχει στηθεί ένας ολόκληρος μηχανισμός. Πολλοί μηχανισμοί, μάλλον. Ο ένας είναι ο μηχανισμός με τις business. Ο άλλος είναι ο μηχανισμός με τους μάγους. Οι οποίοι τις παίρνανε ασύλληπτα ποσά. Για τις αχλαμάρες. Όταν λες ασύλληπτα ποσά. Λέω για μεγάλα ποσά. Υπάρχει ένα τρίτο κύκλωμα και σου υπενθυμίζω από τότε που ήταν η Δήμητρα δίπλα στον Ανδρέα τις συνεχείς δωρεές που έκανε και ως κυβέρνηση χάριζε τα χρέη πότε στην τάδε αρχιεπισκοπή, πότε στην τάδε μονή, όπου πηγαίνανε γενικά χάριζε χρέη. Ο Θωμαδάκης έφυγε πρώτον διότι είπε
ότι θα πεθάνει ο Ανδρέας. Α, το είπε αυτό. Το είπε, το είπε. Αυτό είναι επιβεβαιωμένο. Ότι ο Ανδρέας, τον έδιωξε αμέσως. Και μάλιστα το λέμε ότι είναι επιβεβαιωμένο, διότι η πληροφορία ότι εξεδιώχθη γιατί είπε ότι ο Ανδρέας θα αρρωστήσει, δεν δημοσιεύτηκε τώρα, που θα μπορούσε να το βγάλει κανείς για λόγους συμφέροντος. Δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο. Στην Ευθεροτυπία, πολύ πριν αρρωστήσει ο Ανδρέας. Ένα γεγονός. Δεύτερον, υπάρχουν κάποια άλλα θέματα. Αλλά πήγε με σπασμένα τα πλευρά ο Θωμαδάκης. Στον πέμπτο όροφο του ιατρικού κέντρου Αθηνών. Ο Θωμαδάκης είναι στο αποπτώσει, ήταν το σπάσιμο. Λοιπόν, δεν ήταν αποπτώσει. Τα κατάγματα είναι, που είχε ήταν. Είναι εμφανέστατα. Οι κακώσεις. Είναι εμφανέστατα από ξυλοδαρμό. Και ο άνθρωπος έχει πάθει τέτοιο τρόμο. Του κάνανε αλλεπάλληλες επεμβάσεις ιατρικές. Τέτοιο τρόμο που δεν μιλάει. Και είναι πάρα πολύ απλό. Ας ψάξει κάποιος, δεν ξέρω. Αυτά πάντα αλλά δεν γίνονται αυτά. Ας πάρει ένα εισαγγελέα στον κύριο Θωμαδάκη και του πει τι πάθατε, κύριε. Μήπως πει ότι έπεσε έτσι, από το μηχανάκι είναι, του ή από τη σκάλα του. Υπάρχουν ιατρικές. Θα βγουν όλα αυτά, Γιώργο, μη φοβάσαι. Είναι δηλαδή ζήτημα ελάχιστων ημερών να βγουν αυτά στην επιφάνεια. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμη. Πώς η Δήμητρα, χωρίς να έχει τα απαραίτητα εφόδια, όπως τουλάχιστον έγραψες, χωρίς να έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, κατόρθωσε να φτάσει κοντά στον Ανδρέα Παπανδρέου. Εσύ αναφέρεις στο άρθρο σου ότι εκμεταλλεύτηκε την στενή σχέση που είχε η κυρία Βλαχοπούλου με τον κύριο Ακριβάκη. Μία σχέση που βοήθησε την ονειροπόλο, θα έλεγα, την φιλόδοξη Δήμητρα Λιάνη να πάει κοντά στον Παπανδρέο. Από την άλλη πλευρά έρχεται ο Ακριβάκης και λέει όχι. Δεν ταιριάζουν οι ημερομηνίες που αναφέρει ο κύριος Αναστασιάδης για ψεύδο κατηγορηματικά. Τελικά την έσπρωξαν τη Δήμητρα. Θέλησε μόνη της να πάει κοντά στον Όχι, Ανδρέα. Η Δήμητρα θέλησε, δεν έσπρωξε κανείς. Η Δήμητρα θέλησε μόνη της να εκμεταλλευτεί να πάει κοντά στον Ανδρέα. Και δεν ξεκίνησε με το σκεπτικό ότι θα πάει να τον παντρευτεί. Ούτε στον ύπνο του δεν έβλεπε ότι τον άλλο θα το στράβωνε ο Θεός και θα πήγε να παντρευόταν τη Μιμή. Δεν το έβλεπε. Λοιπόν, πήγε δίπλα για διάφορα ωφέλη. Είναι αυτά που κάνουν οι αεροσυνοδοί, οι πιλότοι κτλ. Θέλουν να είναι στο πρωθυπουργικό αεροπλάνο όλοι και διάφορες δικές τους διευκολύνσεις. Να τους βάλουν σε κάτι συμβούλια στην Ολυμπιακή, να τους βάλουν σε καλές πτήσεις. Αυτά είναι τα θέματα. Όπως βλέπουμε τώρα ότι ένας φίλος της, αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Τσακαράκης είναι. Πάντα όλοι οι φίλοι των πρωθυπουργών γίνονται μετέπειτα. Όλοι οι πιλότοι των πρωθυπουργών γίνονται μετέπειτα διοικητές στην Ολυμπιακή, γενικοί διευθυντές κτλ. Είναι ένα μόνιμο πράγμα. Μπείτε εκεί μέσα με τη βοήθεια πρώτων της Βλαχοπούλου και μετά του Ακριβάκη. Αλλά αυτό δεν είναι το σημαντικό. Γιατί με κάποιον τη βοήθεια θα μπαίνει. Εγώ θα σου πω το άλλο το οποίο δείχνει, ας πούμε, το ποιόν του ατόμου. Με πιανού τη βοήθεια. Η Δήμητρα ήρθε πιο κοντά στον Ανδρέα και πήγε να κάνει την πρώτη της μεγάλη αρπαχτή με το μισό-μισό. Εσύ θα μας πεις. Με τη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, αυτή είναι η τραγωδία της ιστορίας, είναι ο άνθρωπος ο οποίος πήρε τη Δήμητρα από το χέρι και την πήγε στον Ανδρέα που μέχρι εκείνη τη στιγμή την ήξερε ως άρρωση είναι εδώ. Πέρασε δηλαδή τη θηλιά στο λαιμό της. Ναι. Και πώς έγινε η ιστορία. Ήταν με τον Καπόπουλο, τον άντρα της. Η Δήμητρα. Θέλανε να κάνουν αυτό το ντοκιμαντέρ μισό-μισό για να δείξουν τη σχέση των δύο φίλων και κάτι τέτοιες ιστορίες. Η Δήμητρα ήταν στο πρωθυπουργικό αεροπλάνο. Της λέει, δεν το λες τον Παπανδρέου. Λέει, ντρέπομαι. Ντρεπόταν. Τότε ντρεπόταν. Της λέει, δεν το λες στη Μαργαρίτα που είναι πιο καλός άνθρωπος. Και αυτή πάει και την καλοπιάνει. Το και το. Και η Μαργαρίτα την παίρνει από το χέρι, η οποία τότε έκανε, ας πούμε, το βούδα του φεμινισμού η Μαργαρίτα για την απελευθέρωση των γυναικών, τρομάρα της. Η απελευθέρωση πήγαινε και απελευθερώθηκε ήδη από το γάμο της. Εν πάση περιπτώσει, την παίρνει από το χέρι και την πάει στον Ανδρέα. Και είναι να γίνει εκπομπή μαζί Μαργαρίτα Ανδρέας. Και ματιώνεται η εκπομπή το γύρισμα και γίνεται μόνο ο Ανδρέας Μιμή. Μάλιστα, δηλαδή λοιπόν, αυτό που είπα εγώ. Έβαλε πέρασε τη θηλιά στο λαιμό της και την έσφιξε μόνη της. Και πρέπει να πω ότι υπήρχαν μετά σωρία σκηνών μέσα στο πρωθυπουργικό αεροπλάνο όπου πηγαίνανε ταξίδι, η Μαργαρίτα κοιμότανε. Στην Πολυθρόνα και ο Ανδρέας δίπλα ανέφθησε τη σχέση του με τη Δήμητρα. Σε ένα άλλο σημείο. Αυτό δείχνει κάτι πράγμα. Δείχνει έτσι. Δείχνει. Όλα αυτά δείχνουν πολλά πράγματα, αλλά θα ήθελα να προχωρήσουμε σε ένα άλλο που πιστεύω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Εγώ θέλω να πω το εξής. Εμένα δεν με απασχολεί καθόλου ο άνθρωπος Δήμητρα, δηλαδή έχω καταλάβει τι είναι και γι' αυτό έχω ξεκινήσει. Τι έχεις καταλάβει, δηλαδή. Α, σου πω. Τι είναι η Δήμητρα. Την είπες γίνεο χθες. Λοιπόν, δεν θέλω να πω χειρότερο. Την είπες γίνεο. Αλλά αυτό που μου την έδωσε, ρε Γιώργο, μου την έδωσε. Δεν είχα καμία ανάγκη εγώ. Είμαι από τους πιο δόξα τω Θεώ, μια χαρά δημοσιογράφους, δεν έχω ανάγκη για όλα αυτά. Μου την έδωσε να είμαστε ένα καλό δημοσιογράφοι και να βλέπουμε την άλλη να βασανίζει τον Ανδρέα και να λέμε είναι η κυρία Παπανδρέου και δεν πρέπει να τη προσβάλλουμε την προσωπικότητά τη.
Αυτή που προσέβαλε την προσωπικότητα του Ανδρέα που τον ξεφτύλιζε. Υπάρχει και ένα μεγάλο πολιτικό θέμα που λέει ότι τους τρεις τελευταίους μήνες, και είναι πάρα πολύ σοβαρό, έτσι, τρεις τελευταίους μήνες που ο Ανδρέα ουσιαστικά δεν κυβερνά, έχουν προωθηθεί όλα τα εθνικά θέματα με τρόπο που άλλοτε ο ίδιος ο Ανδρέας θα τα χαρακτήριζε μειοδοτικό ή, εν πάση περιπτώσει, ενδοτικό. Σχέση με Τουρκία, σχέση με Σκόπια, ονομασίες κτλ. Έχουν προωθηθεί τους τρεις τελευταίους μήνες που ο Ανδρέας ουσιαστικά δεν κυβερνούσε. Και ρωτάω, ποιος κυβερνούσε, ποιος έπαιρνε τις αποφάσεις. Ποια συμφέροντα έχουν να τον κρατάνε ακόμα έτσι. Γι' αυτό και αναρωτιούνται πολλοί, είναι... όπως όχι μόνο για αυτά τα θέματα. Είναι μεγάλο αλλά πολιτικό και για θέμα. Τις προμήθειες του κράτους, σε ποια χέρια πήγαιναν. Είναι τα λιγότερα για μένα. Προμήθειες πάντα κάπου πηγαίνουν. Κάτι γράφεις όμως και για το χρηματιστήριο. Παίχτηκαν χοντρά παιχνίδια λες, με βαποράκια της κυρίας. Θα σου πω το εξής. Με πληροφορίες που διοχέτευαν μέσα από τον Άσιο. Τη δεύτερη μέρα που ο Ανδρέας είναι στην εντατική. Τώρα μου το θυμίζεις, είναι ο Ανδρέας στην εντατική. Και εμείς λέμε ότι πεθαίνει. Είναι που πεθαίνει, έτσι. Και εμένα με παίρνει άνθρωπος από το χρηματιστήριο και μου λέει δεν τρέχει τίποτα. Του λέω πώς δεν τρέχει τίποτα. Του λένε όλοι το κάνουμε. Μου λέει δεν τρέχει τίποτα. Είναι εδώ οι άνθρωποι της ΜΜΗ και ενώ οι άλλοι ξεπουλάγανε, αυτοί αγοράζαν. Οι άνθρωποι της ΜΜΗ. Ναι, χρηματιστές οι οποίοι δεν σου λέω ότι είναι ΗΠΑ. Συνδεδεμένοι με φίλους της ΜΜΗ, με αυτούς που έχει στους οργανισμούς, με άλλους οι οποίοι τζογάρουν μέσα στο χρηματιστήριο. Ολόκληρος κατάλογος με φίλους. Μέσα στο χρηματιστήριο, όπως ξέρεις, είναι οι μετοχές όλων των μεγάλων τεχνικών εταιριών που περιμένουν να πάνε στα ύψη μόλις μπει η υπογραφούλα. Γιατί η Δήμητρα δεν ήθελε εδώ και τέσσερις μήνες να γίνουν οι δύο αντιπρόεδροι στο Πασόκ. Αυτό που τη συνέστηναν οι γιατροί πια και τη λέγανε: ποιοι γιατροί, ο Κατσιφάρας το λέγε και ο Άκης. Άσε να μπουν δύο αντιπρόεδροι, δεν μπορεί ο άνθρωπος να υπογράψει. Ή... δεν μπορεί. Ένας πρωθυπουργός έχει δύο ώρες τη μέρα να υπογράφει. Δεν μπορούσε να το κάνει αυτό ο Ανδρέας. Λέει: άσε να υπογράφουμε. Χοροϊδά να αφήσει υπογραφές. Γι' αυτό αντιδρούσε δηλαδή, και γι' αυτό αντιδρά. Και γι' αυτό αντιδρά. Τώρα πει όπου πεθαίνει. Όχι, λέει: εδώ θα το κρατήσω εγώ. Κάτω για μένα. Για μένα. Υπάρχουν σε αυτήν την ιστορία αθώοι άνθρωποι, οι οποίοι είτε παρασύρθηκαν είτε έτυχαν σε μια στιγμή. Όπως η γυναίκα που λες. Στην φωτογραφία. Εγώ κάνοντας το ρεπορτάζ, έφτασα στον πρώτο αραβωνιαστικό της Δήμητρας. Πιλότος της Ολυμπιακής. Που η Δήμητρα ήθελε να τον αραβωνιαστεί για να γίνει κυρία πιλότου. Έτσι. Ο πρώτος αραβωνιαστικός. Το βρήκα στο σπίτι του στα Νότια Προάστια. Του λέω το και το. Τι έγινε. Έκανα ένα δεσμό και τα χάλασαν διότι η Δήμητρα. Δεν θα να πω παράλληλα, εν πάση περιπτώσει, είχε υποψίες ο άνθρωπος ότι είχε για πολλές άλλες σχέσεις μέσα στην Ολυμπιακή. Και όπως είπες ότι η γυναίκα αυτή έκλαιγε, ο άνθρωπος έκλαιγε. Και μου λέει προς Θεού, έχω γυναίκα και παιδιά. Αν δεν με καταστρέψει ο τύπος, θα με καταστρέψει αυτή. Και εγώ πιστεύω ότι εδώ είναι η υποχρέωσή μας αυτούς τους ανθρώπους να τους προστατεύσουμε. Δεν μπορεί να τα καταστραφούν όλα σε αυτήν την ιστορία. Όπως για να σου πω. Καλά, αυτό δεν χρειάζεται συζήτηση. Όχι, όπως για να σου πω ότι εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τις φωτογραφίες. Ό,τι έβγαζε με σκύλους, με γάτες, με ό,τι θέλει. Άλλωστε και η ίδια δέχεται ότι μέχρι το 89 ήταν δικές φωτογραφίες, οικογενειακές φωτογραφίες. Το θέμα είναι να μην μας κοροϊδεύει. Γιατί όταν βγάζει. Δεν πάσε ότι με συγχωρείς που σε διέκοψα. Όχι, να προσθέσω να πω στους φίλους τηλεθεατές ότι από έρευνα που κάναμε μάθαμε ότι ο Κουρίς Αυριανής, ο κύριος Γιώργος Κουρίς, έχει βρει αυτή τη γυναίκα της φωτογραφίας. Γι' αυτό και δεν φοβάται. Και λέει ότι αυτή η γυναίκα είναι αυθεντική, ή αυτή η φωτογραφία, με συγχωρείτε, είναι αυθεντική και γνήσια και ντοκουμέντο. Και επομένως δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν φοβάμαι ούτε τα δικαστήρια, ούτε τίποτα. Υποστηρίζει ο γνωστός κύριος Γιώργος Κουρίς, ο οποίος λέει επίσης ότι όποτε πήγαινε στη βίλα της Εκάλης, τον αγκάλιαζε. Τον αγκάλιαζε σφιχτά η κυρία Δήμητρα Γιάννη Παπανδρέου και του έλεγε: Γιώργο μου, Γιωργάκη μου, αγαπημένε μου, φίλε μου. Επί ώρα, λέει, με είχε στην αγκαλιά της, με έσφυγε, με φιλούσε και μου έλεγε «Είσαι ο φίλος μου, είσαι ο άνθρωπός μου». Αυτά βέβαια τα υποστηρίζει ο κύριος Γιώργος Κουρίς. Να σας πω ακόμη ότι εμείς βρήκαμε και το φωτογράφο που τύπωνε τις οικογενειακές φωτογραφίες, αυτές που έβγαζε σε διάφορες παραλίες η κυρία Δήμητρα Γιάννη Παπανδρέου. Είναι ένας φωτογράφος ο οποίος εργάζεται σε εργαστήρια γνωστής εταιρείας κοντά στο νοσοκομείο των Παιδών Αγία Σοφία. Τον βρήκαμε τον άνθρωπο, τον βρήκε ο Χρήστος ο Κούτσης, που συντονίζει το ρεπορτάζ αυτής της εκπομπής. Τον βρήκε, μίλησε μαζί του. Έχουμε εικόνα, αλλά δεν πρόκειται να σπάσουμε το off the record και να δείξουμε και την εικόνα του φωτογράφου και όσα λέει
για τις επισκέψεις του κυρίου Καπόπουλου, ο οποίος πήγαινε τα φιλμ των φωτογραφιών και μάλιστα για αυτές τις γυμνές φωτογραφίες, όπως τουλάχιστον βγαίνει από το ρεπορτάζ, ζητούσε να βγουν και μια σειρά από slides. Επομένως, υπάρχει όμως εικόνα, έχουμε εικόνα του φωτογράφου, έχουμε ρεπορτάζ, το έχουμε κρατήσει και για μια ακόμη φορά το λέω και είναι υποχρεωσή μας βέβαια, δεν σπάμε το off the record, παρόλο ότι η κυρία Λιάνη τα τελευταία χρόνια ασκεί ουσιαστικά εξουσία εδώ και έχει σπείρει ανέμους προκαλώντας θύελες. Σε αυτό το σημείο όμως, φίλες και φίλοι, θέλω να πάω σε ένα βασικό ερώτημα. Θέλω να ρωτήσω το Θέμο Αναστασιάδη, τι συνέβαινε εκεί στην Εκάλη, το έχει γράψει στα άρθρα του, το οποίο προκαλούσε την οργή του Ανδρέα Παπανδρέου. Και αν θέλετε, τον καταράκωνε, τον γκρέμιζε, αυτόν τον ηγέτη, τον ηγεμόνα, τον άνθρωπο που μας πήγε περίπατο τόσα χρόνια από την εποχή του Ζιβάγκο μέχρι σήμερα. Το ένα μπορούμε να το πούμε ανοιχτό και το έχουμε πει είναι η συμπεριφορά αυτής της γυναίκας. Γιατί το να το λέει μπροστά στο φίλο του, με τον οποίο ήταν 20 χρόνια στον υπουργό του, κολόγερο, τον καταρακώνει. Ναι, αλλά εννοείς κι άλλα. Το σταμάτα εσύ δεν ξέρεις. Εννοείς κι άλλα. Σταμάτα εσύ δεν ξέρεις, τον καταρακώνει. Γνωστός επιχειρηματίας που είχε πάει για συζητήσεις, για δουλειές, και είπε δίμετα στον Ανδρέα, άσε εσύ, από εδώ και πέρα εγώ μιλάω. Και μου μετέφερε. Το άλλο αφορούν θέματα προσωπικής ζωής, τα οποία χτες σου είπα ότι όσο ο Ανδρέας σε αυτήν την κατάσταση που είναι, εγώ δεν τα λέω. Από σεβασμό σε αυτήν, καθόλου. Η ίδια δεν σέβεται τον άνθρωπο. Εγώ θα προχωρήσω. Εγώ το σέβομαι. Θα σου πω ορισμένα πράγματα. Αναφέρουμε μέσα στο περιοδικό Νίτρο, στο καινούριο Τεύχος, δύο φοβερές σκηνές όπου έχουν γίνει μέσα στην Εκάλη. Έχουν γίνει δύο φοβερές σκηνές. Όχι πια για ζήτημα πολιτικό, όχι πια για ζητήματα μεταξύ τους συμπεριφοράς, αλλά για ζητήματα ηθικής τάξης. Έτσι. Δύο τρομερές σκηνές για ζητήματα ηθικής τάξης. Αποτέλεσμα μίας από αυτές τις σκηνές είναι ότι για μια ακόμη φορά η Δήμητρα έφυγε από το σπίτι. Έτσι. Δεν έφυγε τελείως από το σπίτι. Όχι, να πούμε περισσότερα για αυτή τη σκηνή. Λοιπόν. Εσύ ξέρεις λεπτομέρειες. Να πούμε κάποια πράγματα, οπωσδήποτε. Λοιπόν. Κοίτα, όχι. Εγώ χθες σου είπα κάτι. Εσύ έχεις τα ωριά σου και πας εκεί. Λοιπόν, όχι, έχεις υποχρέωση αν θέλεις. Κοίτα, στον Ανδρέα και μετά σε όλους τους άλλους. Αλλά θα έλεγα ότι έχουμε υποχρέωση απέναντι στην κοινή γνώμη να ξέρει ποια είναι η πολιτική κατάσταση στη χώρα αυτή τη στιγμή. Ποιοι ελέγχουν την πολιτική κατάσταση. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι πολιτικό θέμα και γι' αυτό δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Το αν η Δήμητρα την ώρα που δηλώνει ότι έχει κλείσει το κέντρο της εξουσίας. Αν δει μετά την ώρα που δηλώνει ότι έχει κλείσει η γυναίκα, όχι μόνο δεν έχει κλείσει, αλλά είναι ορθάνοιχτη. Λοιπόν, δεν θα πω εγώ σε αυτό το θέμα. Δεν το θεωρώ πολιτικό. Ας έκανα ό,τι ήθελε στην Εκάλη. Θα έρθει η ώρα που θα υποθέσει. Πόσο έφτυρε όμως την υγεία του Παπανδρέου. Ας πούμε το πρώτο επεισόδιο που σηκώνεται, ξεπορτίζει και φεύγει. Λοιπόν, το δεύτερο ήταν μετά. Όλη η υγεία του Ανδρέα τους τελευταίους 6 μήνες καταρακώθηκε από τη συμπεριφορά της Δήμητρας. Τη συμπεριφορά τρία ήταν στοιχεία. Ένα, η συμπεριφορά απέναντί του. Δεύτερον, οι πολιτικές της δραστηριότητες, τις οποίες σου δόλωσε ενέχρινο ο Ανδρέας. Και όσοι ξέρουν τον Ανδρέα, εκείνη η κουβέντα που λέει εάν θέλει να μπει στην πολιτική θα τη στηρίξω, σημαίνει μην μπει. Έτσι μιλάει ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας ποτέ δεν μιλάει ανοιχτά. Ποτέ δεν θα έλεγε σε μια συνέντευξη δεν τη επιτρέπω. Και πού να τολμήσει ο Κακομοίρης. Το ξέρεις ότι το φοβάται. Το τρίτο στοιχείο, εν πάση περιπτώσει που τον καταράκωσε, ήταν ζήτημα ηθικής τάξης μέσα στην Εκάλη. Το λέω αυτό και έχει σημασία. Για το οποίο δεν υπάρχει κανένας λόγος, εγώ δεν μιλάω τώρα. Αν εσύ ξέρεις. Εγώ δεν ξέρω. Αν άλλος. Εγώ ρωτάω εσένα, ναι. Όχι. Εγώ ρωτάω εσένα, ναι, που αφήνεις υπονοούμενα είπα, για πράγματα τα οποία έφθυραν τον Ανδρέα Παπανδρέου ως προσωπικότητα, ως άνδρα. Τον ξεφτέλησαν. Και αν θέλεις, τον εξεφτέλησαν μέσα στην Εκάλη. Δεν σου φτάνει αυτό. Και στην Εκάλη και στην Ελούντα. Μένουμε εδώ γιατί τα πράγματα κυλούν γρήγορα. Και γιατί επιμένω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι μεγάλο πολιτικό θέμα. Πρέπει το Πασόκ. Η μεγαλύτερη, άντε να πω ότι είναι πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, πολύ εμφιβάλλω. Πολιτική παράταξη που υπάρχει να αποκτήσει πια την αξιοπρέπειά της. Νομίζω ότι ο Θέμος Αναστασιάδης, 15 χρόνια δημοσιογράφος, εγώ τον ξέρω καλά, έχει υποχρεώσει μετά από μια τόσο εκτεταμένη έρευνα, σε βάθος και σε πλάτος, να αποκαλύψει όλα τα στοιχεία που συνέλεξε. Έχει υποχρέωση πρώτα απ' όλα
στον ίδιο τον Ανδρέα Παπανδρέου. Στον Ανδρέα Παπανδρέου. Άσε, καλύτερα να μην ξέρει. Δε. Άσε, τον ηγεμόνα. Όχι, να μην ξέρει. Τον ηγέτη που όλα δείχνουν, δυστυχώς τουλάχιστον αυτό διαρρέει από το Νάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και δεν έχουμε κανένα λόγο να το αποκρύψουμε. Αυλαία. Καλό βράδυ να έχετε όλοι σας. Τρίτη 26 Δεκεμβρίου στο